1821-2021. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ο χορευτικός λαογραφικός σύλλογος της Μάγκας Θίαμης, μέσα από μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος εκδήλωση που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια, δίνει δυναμικό παρόν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 αυτά χρόνια, παρουσιάζοντας παραδοσιακές φορεσιές από πολλά μέρη της πατρίδας μας, σε συνεργασία με το θέατρο Δώρα Στράτου. Την παρουσίαση των παραδοσιακών φορεσιών θα κάνει η κυρία Μάρτζη, η οποία από το 1997 είναι η χορεύτρια του θεάτρου Δώρα Στράτου. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με την Καραγκούνα Καρδίτσας. Στον πλούσιο κάμπο της Θεσσαλίας βρίσκονται σκόρπια τα καραγκούνικα χωριά. Αρχίζουν από τα Τρίκαλα και φτάνουν έως και κάτω από την Καρδίτσα. Οι καραγκούνιδες, κολύγοι, ζώντας θερημένα αρχικά, κατάφεραν μετά από αιματηρούς αγώνες το 1911 να πάρουν τη γη στα δικά τους τα χέρια. Άρχισαν να πλουτίζουν και να αλλάζει γενικά η ζωή τους. Οι φορεσιές τους πλουτίζονται και αυτές με χρυσά κεντήματα και επίχρυσα κοσμήματα. Η καραγκούνικη φορεσιά χωρίζεται σε τρεις τοπικές παραλλαγές. Πρώτη, φορεσιά της περιοχής Τρικάλων με κέντρο τα Μεγάλα Καλύβια. Δεύτερη, της περιοχής Παλαμά και Σοφάδων. Και τρίτη, Καρδίτσας και Μαγούλας. Η τελευταία είναι και πιο γνωστή και αυτή βλέπουμε. Αποτελείται από το πουκάμισο, κεντυμένο στον ποδόγυρο, και τα μανίκια με μάλινες κλωστές και μεταξωτά κρόσια. Τη λευκή τραχυλιά, τον εσωτερικό καπιτονέ σαγιά και το λευκό βαμβακερό εξωτερικό σαγιά με τα πολύχρωμα κορδόνια. Το ολοκέντητο γυλαίκο και τις δύο ποδιές. Τα πολλά κοσμήματα συμπληρώνουν τη φορεσιά. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τη Βέρεια Ημαθίας. Γνωστή για τα αρχοντικά της και την πολυτελή ζωή των κατοίκων. Η φορεσιά της ανήκει στην αστική δυτικού τύπου και αποτελείται από το μεταξωβάμβακο εσωτερικό πουκάμισο, τη φούστα, αμάνικο εσωτερικό φουστάνι για να δίνει όγκο, το εξωτερικό πλησεδένιο από μεταξωτές στόφες, ταφτάδες ή ατλάζια σκουρόχρωμο φουστάνι, στο στήθος μπαίνει μεταξωτή στολισμένη με μπιμπίλες τραχυλιά. Η ποδιά είναι από το ίδιο περίπου ύφασμα. Γύρω από τη μέση μπαίνει το μεταξωτό ζωνάρι. Πάνω φοριέται το λιμπαντί, μαύρο πτυχωτό χρυσοκέντητο πανοφόρι. Τα μαλλιά πλέκονται πλεξούδες και τυλίγονται στο κεφάλι. Δεξιά μπαίνει το μικρό μαύρο φέση, σκεπασμένο από σουρωτή μαύρη δαντέλα. Τα πολλά δαχτυλίδια απαραίτητα εξαρτήματα της φορεσιάς. Ευχαριστώ. Γυρομέρη Θεσπρωτείας. Είναι η γιορτινή φορεσιά του γυρομερίου. Η γυρομερίκητική φορεσιά έχει τα χαρακτηριστικά της παλιάς υπηρώτικης αστικής φορεσιάς. Εσωτερικά φοριέται λεπτό μεταξωτό πουκάμισο με μπιμπίλες στα μανίκια και από πάνω μπαίνει βελούδινο εσωτερικό αμάνικο γυλαίκο με πλούσια χρυσά τερζίδικα κεντήματα. Έπειτα φοριέται το φαρδί μεσά το φόρεμα, κεντυμένο στα μανίκια και στον ποδόγυρο με γαϊτάνια μεταξωτά. Στο στήθος φέρει πλεχτά μεταξωτά κουμπάκια, τα οποία κρατούσαν ανοιχτά για να φαίνεται το εσωτερικό γυλαίκο. Η ποδιά είναι μεταξωτή με πλούσια μοτίβα. Το εξωτερικό τσόχινο γυλαίκο φέρει πλούσια χρυσά λεπτά κεντήματα. Τέλος, τη φορεσιά συμπληρώνει μάλινη χοντρή σάρικα, ο κεντυμένος επενδύτης με κόκκινα γαϊτάνια. Στο κεφάλι δένεται μαντήλα μεταξωτή με δαντέλα. Ευχαριστώ. Δρυμός Θεσσαλονίκης. Ο Δρυμός βρίσκεται στη βόρεια περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης και απέχει από τη Θεσσαλονίκη 12 χιλιόμετρα. Η φορεσιά αποτελείται από το κοντό εσωτερικό πουκάμισο, το μακρύ εξωτερικό πουκάμισο, τον αλατζά ή καμουχά,
αμάνικο ρηγοτό φουστάνι σαν σάκο κεντυμένο στο στήθος. Το φορούσαν πρώτη φορά την ημέρα του γάμου και μετά όλη τους τη ζωή. Πάνω έβαζαν το σαγιά, που είναι το κύριο και ακριβότερο κομμάτι της φορεσιάς. Ράβεται και κερδιέται από ειδικούς ραφτάδες. Το ζωνάρι, μάλινο ριγέ δίμετρο, τυλίγεται στη μέση. Πάνω έδαιναν τη φούτα, μάλινη ποδιά με κρόσια. Οι κάλτσες από μπλε σκούρο χρώμα ζέσταναν τα πόδια. Τα υφασμάτινα τερλίκια, γουρνοτσάρουχα ή τα δερμάτινα χαμηλά παπούτσια αργότερα ήταν υποδεμή τους. Ο κεφαλόδεσμος σχηματίζεται από το καφέ βαμβακερό μαντίλι και την κόκκινη μεταξωτή ρέντα. Τα κοσμήματα που φοριούνται με τη φορεσιά είναι τα σιμογιόργανα. Ευχαριστώ. Λευκάδα. Η Λευκάδα ξεχωρίζει από όλα τα νησιά του Ιουνίου για την εύκολη πρόσβασή της. Νησί με ωραίες παραλίες και ζεστούς ανθρώπους, περισσότερο ορεινού παρά νησιώτικου χαρακτήρα. Η φορεσιά των γυναικών, με ολοφάνερη τη δυτική επίδραση, αλλά και τη διατήρηση εξαρτημάτων από την παλαιότερη φορεσιά, αποτελείται από τα πουκάμισα, το φουστάνι, που είναι και κομψό, στενό από τη μέση και πάνω, και από εκεί και κάτω καναλωτό, μονόχρωμο, σε σκούρους τόνους μεταξωτού ταυτά, στολισμένο στον ποδόγυρο, στο στήθος και στα μανίκια από χρυσές τρέσες. Στους ώμους έριχναν τη σπαλέτα, τη μεταξωτή μαντήλα με τα κρόσια για να σκεπάζει το στήθος. Τη σπαλέτα συγκρατούσε η καρφίτσα. Η ποδιά μεταξωτή πάνω από το φουστάνι τονίζει τη μέση. Το χειμώνα φορούσαν το γαϊτανωτό μαύρο μάλινο επενδύτη, την φλοκάτη. Τέλος, ο κεφαλόδεσμος απαραίτητο εξάρτημα της φορεσιάς, το μεταξωτό κεφαλομάντιλο στερεωμένο στις πλεξίδες που σχημάτιζαν στο στεφάνι, στο κεφάλι με αναδιπλωμένες τις δύο άκρες. Ευχαριστώ. Ανταρκτικό. Το Ανταρκτικό, που μέχρι πριν 50 χρόνια λεγόταν Ζέλοβο, είναι κεφαλοχώρι στον νομό Φλόρινας. Τα φτωχά και άγωνα οροπέδια της Φλόρινας δεν έδιναν τη δυνατότητα να κατασκευαστούν ρούχα από ακριβά υλικά. Τα υφάσματα ήταν βαμβακερά και μάλινα και εντυμένα από τις ίδιες με ωραία σχέδια και ζωηρά χρώματα. Η φορεσιά αποτελείται από το βαμβακερό λευκό πουκάμισο και εντυμένο με έξοχα σχέδια σε ζωηρά χρώματα. Στο άνοιγμα του στήθους μπαίνει η τραχυλιά με μια σειρά ραμμένα χρωματιστά κουμπιά. Μέσα από τα φαρδιά μανίκια μπαίνουν τα πλεχτά πολύχρωμα κάλτσινα. Πάνω σε έναν υφαντό μπούστο με μανίκια διπλώνονται τα βαριά και ντυμένα με μάλινες κλωστές πρόσθετα πάνω μάνικα. Τη φορεσιά συμπληρώνει ο λευκός μάλινος σαγιάς, στολισμένος με γαϊτάνια και πυκνά κοκκινόμαυρα κοντά κρόσια στον ποδόγυρο. Στη μέση τυλίγεται μαύρο ρηγωτό ζωνάρι. Η ποδιά είναι υφαντή με πυκνά σχέδια και μάλινα κρόσια. Το χειμώνα μπαίνει η μάλινη ρεσάτσκα, μανασηκωμένες στις μπροστινές πλευρές. Τα πόδια καλύπτουν πολύχρωμες κάλτσες και γουρνοτσάρουχα. Στο κεφάλι δένεται το τετράγωνο άσπρο βαμβακερό μαντίλι, υφασμένο και κεντυμένο από τις ίδιες. Στα νεότερα χρόνια έδαιναν μια σταμποτή ευρωπαϊκή μαντίλα, στολισμένη με λεπτό κόκκινο κέντυμα, με κόκκινες φουντίτσες και με κουδουνάκια. Ευχαριστώ. Σκόπελος. Νησί των Βορείων Σποράδων. Η φορεσιά του, δυτικού αστικού τύπου, αποτελείται από τα 3-4 πολύπτυχα κολαριστά μεσοφόρια που κρατούν το φουστάνι φουσκωτό πάνω. Το νηφικό μεταξωτό πουκάμισο κεντυμένο στο στήθος και τα μανίκια με χρυσές δαντέλες. Το μακρύ μέχρι τα δάκτυλα αμάνικο μεταξωτό φουστάνι από μαύρο ατλάζι πλεσαρισμένο και κεντυμένο με πολύχρωμα μετάξια. Και τέλος φοριέται το κοντό βυσσινή βελούδινο γυλαίκο, το μπαμπουκλί, που συγκρατείται στο στήθος από την κολαΐνα, το χρυσοκεντυμένο κόσμημα. Η δική τεχνίτρα, η μαντιλίστρα, έφτιαχνε τον πολύπλοκο νηφικό κεφαλόδεσμο, που στο τέλος σκεπάζεται από τη μεταξωτή κολαρισμένη τούλινη μαντήλα. Ευχαριστώ. Σαρακατσάνα. Οι Σαρακατσάνοι ζούσαν νομαδικά μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες. Διατηρούσαν, αλλά και διατηρούν όλα τα παραδοσιακά τους στοιχεία. Όλα τα κομμάτια της φορεσιάς που βλέπουμε είναι χειροποίητα.
Η νηφική και γιορτινή φορεσιά των σαρακατσάνων που βλέπουμε αποτελείται από τη μάλινη φανέλα με τα πλεκτάκια και τυτά μανίκια, το βαμβακερό λευκό πουκάμισο. Πάνω φοριέται το αμάνικο μακρύ γυλαίκο, το τζουμαντάνι. Γύρω από το τζουμαντάνι ράβεται η φαντή μάλινη φούστα με 40 πτυχώσεις, τα λαγκιόλια. Πάνω φοριέται το αμάνικο γυλαίκο με τις κοντές πιέτες, γύρω από τη μέση το καπί. Η πετσέτα είναι η καλή βαμβακερή τραχυλιά. Πάνω φοριέται η ζώνα, πλεκτή φαρδιά ζώστρα. Η μικρή παναούλα, ποδιά και ντυμένη με σιρίδια και γαϊτάνια, στερεώνεται εμπρός. Το κεφάλι καλύπτει η φαντή μάλινη μαντήλα, ο μπόχος. Τα πόδια σκεπάζουν τα τσουράπια και τα κόκκινα τσαρούχια. Ευχαριστώ. Θάσος. Η Θάσος είναι νησί του Βόρειου Αιγαίου. Η θέση του ευνοεί τη συχνή επικοινωνία με μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Κωνσταντινούπολη, η Καβάλα και η Θεσσαλονίκη. Έτσι, οι θασίτες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, ντύνονται με αστικού τύπου ρούχα, ραμμένα με ακριβά υφάσματα που έφταναν στο νησί με τα καράβια που ταξίδευαν σε όλες τις θάλασσες. Η φορεσιά της Θάσου, ραμμένη από ραφτάδες, αποτελείται από το νηφικό πουκάμισο, το αμάνικο φουστάνι, τη μεταξωτή ποδιά, το μαύρο τσόχινο γυλαίκο που ήταν το πιο βαριά και χρυσοκεντρημένο ρούχο της φορεσιάς. Τα μαλλιά του ήταν πλεγμένα σε πλεξούδες. Τα τύλιγαν γύρω από το χαμηλό κόκκινο φέση και πάνω από αυτές τύλιγαν ένα κίτρινο βαμβακερό σταμποτό μαντήλι. Πάνω έριχναν τη μεγάλη σταμποτή μάλινη μαντήλα. Τη μέση στολίζει σπονδυλωτή ζώνη. Ευχαριστώ. Αγιάννα Εύβοιας. Νηφική φορεσιά Αγιάννας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κομψή φορεσιά, χωρικού τύπου, η οποία αποτελείται από δύο βαμβακερά πουκάμισα, φορεμένα το ένα πάνω στο άλλο. Στο εξωτερικό πουκάμισο ράβονται μεταξωτά μανίκια, στολισμένα με δαντέλες. Από πάνω μπαίνει και ντυμένη με μεταξωγάιτανα άσπρη μάλινη σεγκούνα. Η ποδιά είναι και ντυμένη με συγκεκριμένο διακοσμητικό μοτίβο, την κλάρα και τα πουλάκια. Έπειτα δένεται η ποδολουρίδα, μαύρη βελούδινη και ντυμένη ζώνη. Το κεφάλι στολίζει κόκκινο μαντήλι, το οποίο μετά το μέτωπο σχηματίζει ένα μπομπάρι γεμάτο μαλλί και πάνω του ρίχνεται το αραχνοήφαντο νηφικό μαντήλι. Ευχαριστώ. Ζήτσα Υπήρου. Η Ζήτσα είναι ένα κεφαλοχώρι και έχει όλη την επαρχιακή έγκλη ως τέτοιο. Ο κεφαλόδεσμος και το σεγκούνι είναι τα κατεξοχήν υπηρώτικα στοιχεία της φορεσιάς. Πρόκειται για την υφική φορεσιά. Ανήκει στις φορεσιές με το σηκό δείγμα επενδύτη είναι το σεγκούνι που συμπληρώνει τη φορεσιά. Μαύρος, αχυρίδωτος, ίσιος, χωρίς λόξες και ανοιχτός κατακόρυφα μπροστά. Πάνω στα μαλλιά φοριέται το κοκκινό μαύρο φέση σκέτο ή και ντυμένο στην κορυφή με τον ήλιο. Ευχαριστώ. Αλμυρός Μαγνησίας. Είναι επαρχία του νομού Μαγνησίας, απέχει 35 χιλιόμετρα από το Βόλο, χτισμένος κοντά στη θάλασσα. Από τις αρχές του 19ου αιώνα διαμορφώνεται η φορεσιά αστικού ανατολικού τύπου. Τα κομμάτια που την αποτελούν είναι ίδια για την καθημερινή, γιορτινή και νηφική. Διαφέρουν μόνο στα υλικά κατασκευής. Αποτελείται από το άσπρο χασεδένιο εσωτερικό πουκάμισο, το μανικωτό εσωτερικό αντερί με χρυσοκέντημα στην τραχυλιά και τα μανίκια και το εξωτερικό αμάνικο αντερί σοκαρδίσιο. Η ποδιά μαύρη αποτελείται από τρία φύλλα διακοσμημένα με διάφορα σχέδια. Στο κεφάλι δένεται το τσεμπέρι σε μαύρο ή καφέ χρώμα. Ευχαριστώ. Τρίκερη Μαγνησίας. Στην είσοδο του παγασιτικού κόλπου βρίσκεται το μικρό νησί Τρίκερη. Οι κάτοικοι το εγκατέλειψαν και εγκαταστάθηκαν απέναντι, όπου υπάρχει σήμερα το αντίστοιχο χωριό. Οι κάτοικοι του, ναυτικοί ή σφουγγαράδες, συνεχίζουν την παλιά νησιώτικη ζωή τους. Η φορεσιά νησιώτικου τύπου είναι συγγενική με αυτή των βόρειων σποράδων. Το μεταξωτό κόκκινο πουκάμισο με το χρυσό κέντημα,
Το φουστάνι είναι πολύπτυχο αμάνικο και κοντό για να φαίνεται το κέντημα της πουκαμίσας. Τη μέση σφίγγει μια χρυσοκέντητη φαρδιά ζώνη με μεγάλες σειρματερές πόρπες. Εκεί στερεώνεται το λευκό μαντίλι ο τσουβρές που φοριέται αντίποδιάς. Τα μαλλιά πλεγμένα πλεξούδες πέφτουν στην πλάτη στολισμένα με τις κόσες, σειρμάτινο κόσμημα, δώρο του γαμπρού. Από πάνω ρίχνουν την κίτρινη βαμβακερή στα μποτή μαντίλα με το χρυσό κρόσι. Ευχαριστώ. Τα Νάγρα Αττικής. Στον πλούσιο κάμπο της Θήβας του νομού Βιωτίας βρίσκεται η Τανάγρα, γνωστό κεφαλοχώρι με παλιές αρχοντικές οικογένειες. Η φορεσιά της έχει πολλά κοινά γνωρίσματα με την φορεσιά της Αττικής. Τα κεντήματα γίνονται στο χέρι σε αυστηρούς βαθείς χρωματισμούς. Την φορεσιά αποτελούν το πουκάμισο ή φούντι, αμάνικο βαμβακερό μέχρι τον αστράγαλο και εντυμένο στον ποδόγυρο με μεταξωτή κλωστή. Ο τζάκος, βαμβακερός μπούστος πάνω από το πουκάμισο με χρυσοκέντημα πανομάνικα και κατομάνικα. Η σιγκούνα, ραμμένη από ολόμαλο ύφασμα, το σαγιάκι και εντυμένη με μαύρα μάλαινα γαϊτάνια. Η ζώνη μεταξωτή πολύχρωμη, ρηγωτή σε ζωηρά χρώματα που κυριαρχεί το κόκκινο με φάρδος 30 εκατοστά και μάκρος 2,5 μέτρα. Ο κεφαλόδεσμος αποτελείται από το φεσάκι και την πόλια μεταξωτή με κρόσια που πέφτει ανάλαφρα από πάνω, δώρο του γαμπρού. Κοσμήματα στο στήθος και βραχιόλια, δώρα και αυτά του γαμπρού, στολίζουν τη φορεσιά. Ευχαριστώ. Καλαμωτή. Γνωστό μαστιχοχώρι με μεσαιωνικό χρώμα. Η φορεσιά της χωρικού τύπου, χωρίς ακριβά στολίδια, όπως όλες του νησιού. Την έραβαν οι ίδιες οι γυναίκες από χειροποίητο βαμβακερό πανί. Αποτελείται από το πουκάμισο που χωρίζεται σε δύο μέρη, τη φούστα ή ποδιά και τον μπούστο με τα στολισμένα μανίκια. Πάνω φοριέται το αμάνικο φουστάνι, λευκό και τσακισμένο σε μικρές πτυχές πλισέ. Στη μέση δένεται η κεντητή ζώνη με τα προξενιά. Το κεφάλι στολίζει η παπαζίνα, πολύπλοκος κεφαλόδεσμος που δημιουργείται από 3-4 μαντήλια σε σχήμα μπομπαριού και παίρνει το όνομά του από την εξωτερική λευκή μπόλια που λέγεται παπαζίνα. Ευχαριστώ. Γιδάς Ρουμλοκιού. Την περιοχή που βρίσκεται κατά μεσή στον κάμπο και αποτελείται από περίπου 50 χωριά με κεκφαλοχώρι το Γιδά, σημερινή Αλεξάνδρεια. Το γιορτινό πουκάμισο, το κυμπάρικο, ραμμένο από λεπτό βαμβακομέταξο υφαντό, σκεπάζει τη μάλινη επίσης υφαντή φανέλα το κατασάρκι. Στο άνοιγμα του στήθους έβαζαν την κεντημένη με ασημοκλωστή τραχυλιά. Ο σαγιάς από βαμβακερό υφαντό, βαμμένο σκούρο μπλε σε μπογιατζίδες της Βέρειας, ραβόταν από ντόπιους ραφτάδες. Τις δύο κάτω άκρες του τις ποδιές, τις έντυναν από μέσα με μπλε βελούδο και τις κεντούσαν με πλούσιο ασημοκέντημα, επειδή τις κρατούσαν πάντα ανασηκωμένες και σκαλωμένες πίσω. Τις κατέβαζαν στην εκκλησία, καθώς και σε μεγάλη ηλικία δεν σκουμπώνονταν. Μετά από τις πρώτες γένες, τον αντικαθιστούσαν με απλούστερο. Το υφαντό μαύρο ζωνάρι τους, το πουλένιο, κεντιόταν με ασημένιες πουλιές από τις ίδιες και από κάτω έδιναν την μαύρη μαλοβάμβακη ποδιά με τα διακριτικά σχέδια στην ύφανση. Το κοντόσι, το γιορτινό γυλαίκο, ήταν τσόχινο, ραμμένο και ασημοκεντημένο από ράφτη στο στήθος και στην πλάτη, όχι όμως τα μανίκια, γιατί από μέσα τους έβγαιναν τα βελούδινα μπρουμάνικα και ντυμένα στην άκρη με το ίδιο φαρδί, αλλά χρυσό κέντημα. Ο κεφαλόδεσμος, η νυφική κατσούλα με τις φούντες, έπαιρνε το σχήμα περικεφαλαίας. Όλα τα ραμμένα και χρυσοκέντητα ρούχα, καθώς και όλα τα κοσμήματα, ήταν δώρα του γαμπρού συμφωνημένα. Έλεγαν χαριτολογώντας ότι με αυτά ξεπλήρωνε το γάλα της μάνας που ήπια η νύφη. Οι κάλτσες τους ήταν μάλινες με λεπτές χρωματιστές ρίγες. Παπούτσια φορούσαν μαύρα χαμηλά με κορδόνια. Ευχαριστώ. Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι από τα πιο απομακρυσμένα νησιά της Δωδεκανήσου. Οι καστελοριζινοί ναυτικοί έκαναν εμπόριο με τα καράβια τους σε μακρινά λιμάνια.
Επιστρέφοντας, τα δώρα προς τις γυναίκες ήταν πολλά και πολύτιμα, όπως μεταξωτά και χρυσοήφαντα υφάσματα για τις φορεσιές τους και κοσμήματα για το στόλισμα. Έτσι, το μικρό και άγωνο νησί έχουμε μία επιβλητική φορεσιά που φορέθηκε μέχρι πρόσφατα από τις ηλικιωμένες γυναίκες, σε αντίθεση με την αντρική που αντικαταστάθηκε πολύ νωρίτερα από τα φράγκικα. Η καστελοριζιανή φορεσιά ανήκει στις φορεσιές με καβάδι. Αποτελείται από το βρακί, τα δύο βαμβακομέταξα από κάμισα, το εσωτερικό αμάνικο και το εξωτερικό που φέρει στολισμένα με μπιμπίλες μανίκια. Από πάνω φοριέται ο χρυσός σάκος, αμάνικο καβάδι. Στη μέση τυλίγεται το ζώσμα, μακρύ μεταξωτό ζωνάρι. Εξωτερικά μπαίνει η γούνα, βυσσινή χρυσοκέντητο πανοφόρι, στολισμένο με καστανή γούνα, μπροστά και στα μανίκια. Ο κεφαλόδεσμος αποτελείται από το φέση με το χρυσοκέντημα στην κορυφή και τη μεταξωτή μαντήλα με τα κρόσια. Ευχαριστώ. Σύλλη εικονίου από τη Μικρά Ασία. Η Σύλλη βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του εικονίου της Μικράς Ασίας. Πλούσια περιοχή παρέχει τη δυνατότητα στους κατοίκους να ζουν άνετα και να ντύνονται με ακριβές φορεσιές. Η νυφική φορεσιά της Σύλλης είναι από τις πιο πλούσιες και πολυτελείς. Ανήκει στην αστική ανατολικού τύπου. Εσωτερικά φοριέται ένα λεπτό βαμβακερό άσπρο πουκάμισο. Από πάνω φοριέται η μακριά σάλτα, η οποία είναι στολισμένη με λωρίδες γούνας. Τους γοφούς τυλίγει η τσίπα, μία μεταξωτή χρυσοκέντητη μαντήλα που τελειώνει σε μια φούντα. Στο κεφάλι φοριέται το φέση που καλύπτεται από τη χρυσοκέντητη τρίγωνη μαντήλα και πίσω πέφτει η μεταξωτή μονόχρωμη μαντήλα. Ευχαριστώ. Μας. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Όπως κάνουμε εμείς το Χορευτικό και Λαογραφικό Σύλλογο στη Μάγκα Στίαμης. Ένα τέλος με τα παιδιά, τους μαθητές και χορευτές της συνεργαζόμενης σχολής θεάτρου Δώρα Στράτου. Ευχαριστούμε πολύ. Mm-hmm.
σιλάχι μου και χάσα το μωρέ το μάτι. Με πέτακο, πέτακο σαν δυο φλουριά δίμονου. Δυο φλουριά με τετρακό, τετρακόσια γρόσια. Δεν κλαίγω μα μπροστά φλουριά τα τετρακό, τετρακόσια γρόσια. Χρυσό και χρυσό και διμένο.